Σταύρο, ρε φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξαρχείωτη. Καλησπέρα, Ευθύμη. Καλώς σας βρήκαμε. Υπό τη γενική ταμπέλα, εντός αγωγικών ταμπέλα, το Dirty Grind Daily είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε τη Βρωμογιαγιά. Αυτή τη φορά σε μορφή βίντεο συνέντευξης. Τον Απρίλιο του 2017 είχαμε κάνει την πρώτη αρκετά μεγάλη έκταση γράπτη συνέντευξη. Αυτή τη φορά λοιπόν σε οπτικοακουστική μορφή. Οπότε Σταύρο και οι φίλοι, για όσους δεν το γνωρίζουν, από πού προέκυψε το όνομα Dirty Granny Tales, πώς παντρεύει το μεταλλικό σου παρελθόν, καταλαβαίνεις τι λέω, με το θέατρο, τη μουσική με τη χορογραφία, το ανατολικό, ανατολίτικο στοιχείο με το μυστικισμό και τι είναι αυτό που επιθυμείτε να περάσει στο κοινό με τα πρωτοποριακά μουσικοθεατρικά σκοτεινά παραμύθια σας. Λοιπόν, το όνομα ήταν στο 2005. Το project υπήρχε στο μυαλό μας ως ένα σχήμα το οποίο αφηγείται με μουσικό και θεατρικό τρόπο σκοτεινά παραμύθια. Έχουμε δηλαδή σαν reference το παραμύθια αφήγηση, το οποίο κατευθείαν μας συνδέει με μια γριά που κάθεται στο τζάκι όλους μας με βουπλέκι. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, με τον τίτλο. Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι κάτι έτσι πολύ μυστήριο και μας αρέσει και πολύ η ηρωνία. Ναι. Οπότε πήραμε τη γριά και μια τα παραμύθια είναι σκοτεινά, τα βρωμήσαμε, το κάναμε dirty, το οποίο βέβαια παραπέμπει και σε λίγο kinky. Δεν έχει σχέση με τα παραμύθια μας το kinky, αλλά μας αρέσει, αλλά έχει την ειρωνία. Ακριβώς. Tales, ιστορίες. Τόσο απλά. Και χορογραφικά, ρε φίλοι μου, εσύ πώς το βλέπεις από τη δική σου σκοπιά, όλο αυτό τι σου βγάζει. Το όνομα. Ναι. Το όνομα και γενικότερα η υπόσταση της Βρωμογιαγιάς, πώς σου βγαίνει μέσα τα δικά σου μάτια. Το πλαίσιο, το παραμυθένιο πλαίσιο, εμένα μου δίνει τη δυνατότητα στις χορογραφίες να φεύγω από το ρεαλισμό, ας πούμε. Ναι. Οπότε η μεγαλύτερη πρόκληση στις ιστορίες αυτής της Βρωμόγριας είναι οι χαρακτήρες που αφηγεί, για τους οποίους αφηγείται στα παραμύθια της, και πώς αυτούς τους χαρακτήρες θα τους κάνουμε εμείς σάρκα και οστά ή κούκλα ή animation που κάνει ο Σταύρος. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και το πιο ενδιαφέρον. Όλο είναι ενδιαφέρον για μας, αλλά είναι και πολύπλευρο. Είναι μουσικοθεατρικό, είναι ένα αμάλγαμα πολύ ιδιαίτερο και πολύπλευρο. Αυτό που βγάζεται προς τα έξω έχει πολλές πτυχές και πολύ διαφορετικούς τομείς. Γενικά, εγώ μιλάω πώς το βλέπω εγώ, ας πούμε. Η μίξη τεχνών, εμένα μου φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον, μου φαίνεται και πολύ ελκυστικό κιόλας. Και προκλητικό. Και αντιδογματικό. Και αντιδογματικό. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις, εννοώ. Δεν μας αρέσει το φανατικό, δεν μας αρέσει το φανατικό κοινό. Και μου αρέσει και η Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κατάλαβες. Μπράβο. Σε πιάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε λίγο επί του παρόντος. Ναι. Σύντομα λοιπόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το Rejection Volume 2 ή τέλος πάντων η δεύτερη εκδόση. Πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα η ιστορία που το πλαισιώνει. Πείτε μου δύο λόγια σχετικά. Ελεύθερα, δηλαδή επικεντρώνοντας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, γενικά το Rejection, όπως είχαμε παίξει και στο παρελθόν, είναι μια ιστορία επηρεασμένη από ίσως το πιο δημοφιλή serial killer Ed Gein. Στην Αμερική κάπου σε ένα χωριό ζούσε αυτός. Ας μην πούμε την ιστορία αυτού, απλά είναι μια επιρροή η οποία έχει επηρεάσει πολλούς δημιουργούς, πολλούς συγγραφείς, σκηνοθέτες, ας πούμε τα πιο χαρακτηριστικά είναι το ψυχό, παράδειγμα. Γιατί αυτός έχει άμεση, είναι πολύ στενή σχέση του με τη μάνα του. Ναι. Το οποίο εκεί επικεντρωθήκαμε εμείς. Οπότε στο Rejection είχαμε να κάνουμε μια ιστορία με μια πολύ αυταρχική μάνα, υπερπροστατευτική, η οποία έχει το παιδί της κλειδωμένο στο πατάρι. Δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Με αποτέλεσμα αυτό το παιδί μεγαλώνει με μια κοινωνική αναπηρία. Δεν έχει μάθει να συμπεριφέρεται στον έξω κόσμο. Δραπετεύει από το σπίτι. Είναι αποκρουστικός, όπως Είναι φρικ. Ακριβώς. Είναι φρικ.
Αλλά θέλει, έχει μια δίψα να πλησιάσει. Του έχει λείψει το. Του έχει λείψει το παιχνίδι. Ναι, που το έβλεπε ναι. από το παράθυρο απλά. Ναι, ναι. Πλησιάζει ένα κοριτσάκι να παίξει μαζί του. Μεγάλος πλέον αυτός. Φυσικά πολύ αποκρουστικός. Το κοριτσάκι δεν θέλει επαφές. Και με τον άγαρμπο του τρόπου το σκοτώνει. Και στην ουσία είναι, μας αφορά το κομμάτι στον κόσμο των νεκρών πλέον. Ναι, αυτός πλέον, αφού τον έχουν εκτελέσει ως δολοφόνο. Ως δολοφόνο, μπράβο. Η παράσταση καταρχήν λέγεται rejection, σημαίνει απόρριψη. Μπράβο. Έχει φάει απόρριψη από τον πραγματικό από τον κόσμο. Πραγματικό κόσμο. Και μας βλέπουμε, τον βλέπουμε τώρα πώς. Αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζεται από, τον από τον κόσμο των νεκρών. Αυτό μου άρεσε περισσότερο. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά. Αυτό περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία. Ναι. Πώς θα αντιμετωπίσει τον κόσμο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τι γίνεται εκεί πέρα. Ούτε εγώ θα ήθελα. Ναι. Ούτε εγώ θα ήθελα. Αλλά η τριγκάρια αυτό είναι πολύ ναι. ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που θα ήθελα πολύ να αναφέρω ναι. είναι τι σημαίνει volume 2. Τι σημαίνει volume 2, ναι. Όπως και ο τρόπος που διαφημίζουμε αυτή την παράσταση είναι οι Dirty Granny Tales όπως δεν τους έχετε δει ποτέ. Ποτέ. Ναι, 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 ναι. Αυτή τη φορά. Πέρα από τα performance που κάνει η Ερυφύλη με τα άλλα τα παιδιά, εμείς ως μουσική, ο θεατρικός. Καταρχήν, μια παρένθεση. Στο rejection που είχαμε παίξει παλιότερα, εμείς ως μουσική δεν είχαμε κανένα θεατρικό ρόλο. Τώρα έχουμε τον περισσότερο θεατρικό ρόλο που είχαμε ποτέ. Ναι. Αλλά ο ρόλος μας είναι αφηγηματικός πάλι. Ουσιαστικά περιγράφουμε κάποια κενά της ιστορίας ή κάποια σημεία της ιστορίας τα οποία τα δείχνουν και οι performer. Με κάποια σκετσάκια. Ναι, ναι. Δηλαδή συμπληρώνουμε τα κενά με κάποια σκετσάκια. Το οποίο θα μπορούσε να πεις κανείς ότι ως τα πλάσματα που υποδιόμαστε έχουμε ένα άγαρμπο ρόλο εμείς γενικότερα. Δηλαδή αυτός ο άγαρμπος τρόπος που το παρουσιάζουμε μπορεί να του πεις και λίγο χιουμοριστικός κάποιες φορές. Okay. Πάλι με δόση ειρωνίας φαντάζομαι μέσα. Μόνο. Μόνο. Δηλαδή δεν γκρεμίζουμε τη σκοτεινή ατμόσφαιρα που μας χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό σας, ναι. κυρία. Απλά αυτό που θεωρώ ενδιαφέρον σε αυτή τη. Ξέχασα τη λέξη. Σε αυτή την. Αλλαγή. Ναι. Αλλαγή. Άλλο θέλω να πω. Α, στην εξέλιξη τέλος πάντων. Στην εξέλιξη. Στην εκδοχή. Μπράβο. Μπράβο. Είναι ότι βλέπουμε την πραγματική ιστορία από αυτούς και βλέπουμε. Και την μίμηση της ιστορίας. Την ψεύτικη. Υπάρχει ψεύτικη και αληθινή και ιστορία. Αληθινή, ναι, οπότε, ναι, αυτό κάνει, κομμάτι... οπότε αυτό κάνει την αληθινή ιστορία να φαίνεται πιο αληθινή. Ναι, κατάλαβα. Έχω την αίσθηση του πράγματος. Ωραίο, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Επιμένω πολύ ενδιαφέρον. Όλες οι. Σας έχω παρακολουθήσει εννοείται και έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όλες οι παραστάσεις και οι πολύπλευρες καλλιτεχνικές δημιουργίες έχουν ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι αυτό έχει. Χαίρομαστε που τα απολαμβάνετε. Πάντα. Πάντα. Ποια έχει ξεχωριστή σημασία του παραμυθιού ή του μύθου, αν προτιμάτε, και στο ζωή απευθυνόμαι πάντα, στη ζωή μας. Κοίτα, ο μύθος κυρίως προκύπτει. Αυτό που λέμε μύθος, εγώ το συνδυάζω περισσότερο σε χωριά που. Υπάρχει το παραδοσιακό. Υπάρχει ίσως και είναι πιο απομονωμένες κοινωνίες. Ναι, ναι, ναι. Και ο μύθος είναι μια ανάγκη. Είναι μια ανάγκη για να. Φαντάζομαι κιόλας. Προκύπτει από μόνο του. Προκύπτει από μόνο του. Είναι πολύ κοντά στην αληθινή ιστορία. Μπορεί κάποιοι να το έχουν φανταστεί και να το έχουν δει μπροστά του αυτό. Απλώς έχει την πλασία. Κάποιος ήχος στο δάσος, ας πούμε, μπορεί να έχει φτιάξει οράματα. Προκύπτει πολύ πιο εύκολα σε αυτό το χώρο που πες. Ναι. Οπότε σου αρέσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε το παραμύθι, δεν είμαστε το μύθος. Το παραμύθι, ακριβώς. Εμείς είμαστε το παραμύθι. Το παραμύθι. Εγώ το βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί με ένα πολύ αλληγορικό τρόπο παίρνεις τα μηνύματα που θέλεις. Συμφωνώ. Εσύ, ρε φίλη μου. Και εγώ συμφωνώ. Καθώς επίσης ότι το παραμύθι κάπως κάποιες φορές απαλύνει τις αιχμές. Τις αιχμές. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο παραμύθι που τώρα ανεβάζουμε το rejection, έχουμε να κάνουμε με έναν serial killer. Ναι. Που τελικά αυτός ο serial killer, όταν θα πάει στον άλλο κόσμο και θα βρει το κοριτσάκι το οποίο σκότωσε κτλ.
θα βγει και η πιο γλυκιά και τρυφερή πλευρά. Έχει την παιδικότητα λοιπόν. Ναι, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο ναι μεν σου αναφέρει μια σκληρή ιστορία ένα παραμύθι, μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη σκληρότητα. Βέβαια, αλλά... μιλώντας για έναν μανιακό βελοφόνο. Ναι, ακριβώς. Αλλά μέσα από αυτή τη σκληρότητα προκύπτουν... Πολύ ωραία αυτό που πες, ναι, ναι, ναι. Είναι μαλακώνει την όλη ναι. ιστορία, σωστά. Προκύπτουν και οι άλλες πλευρές, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο κακός ή καλός. Σωστά. Εγώ θα πω και κάτι αντίθετο από αυτό που λέει ρε φίλη. Συμφωνώ φυσικά, αλλά υπάρχει ένα έντονο κοντράστ mm-hmm, mm-hmm. μεταξύ του σκληρού και του απαλού, το οποίο κάνει το σκληρό πιο σκληρό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για βέβαια. Για το φίλο μας. Α, ο φίλος μας, βέβαια. Αυτός ο χαρακτήρας δεν έχει όνομα στην παράσταση. Δεν έχει όνομα. Εμείς μεταξύ μας συνεννοούμαστε, το λέμε, το λέμε Φαντάουλα. Ωραίος. Βλέπω, βέβαια. Είναι Φαντάουλας, λοιπόν. Ο τρόπος που φοριέται αυτό εδώ το κοστούμι, γιατί μιλάμε για κοστούμι ουσιαστικά. Κοστούμι στην ουσία, ναι. Είναι ως εξής. Εδώ πέρα, σε αυτό το χωνί μέσα, αυτό το χωνί έχει μια διαφάνεια. Ναι. Μπαίνει το κεφάλι. Ναι. Μπαίνει το κεφάλι του χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Και, δηλαδή ο χαρακτήρας βλέπει από εδώ. Βλέπει από εκεί, ναι. Μπράβο. Εδώ βγαίνουν τα χέρια του και από ναι, εδώ τα πόδια του. Ουσιαστικά ένα πράγμα σαν κάβουρα. Ένα πρόσωπο με χέρια και πόδια. Το οποίο εδώ πέρα έχει ένα μεγάλο στόμα. Όπου τρώει αυτά εδώ τα πλασματάκια. Αυτά τα πλασματάκια. Τα οποία. Αυτά εδώ τα πλασματάκια. Και περπατάει σαν κάβουρας. Λοιπόν. Ο Φαντάουλας. Ο ρόλος του στην ιστορία είναι εξής. Στον κόσμο των νεκρών. Ναι. Ωραία. Πώς πεθαίνουν οι νεκροί. Πεθαίνουν οι νεκροί. Όταν τους ξεχάσει ο κόσμος. Σωστά. Όταν τους ξεχάσει ο κόσμος, τον πραγματικό κόσμο μιλάμε τώρα. Αυτός ο ρόλος του είναι να τους τρώει. Α, οπότε τρώει τους νεκρούς. Τρώει τους νεκρούς που έχουν ξεχαστεί από τον πραγματικό κόσμο. Και έχει κάποιο ρόλο συγκεκριμένο και στην ιστορία μας. Τελίτσες, τελίτσες. Ναι, ναι. Βάζουμε τελίτσες. Ναι. Να σε πω λίγο στο παρελθόν. Και απευθύνομαι στο Σταύρο, αλλά φυσικά οτιδήποτε θέλεις να προσθέσεις, πάντα ρε φίλοι. Εντάξει. Σε παλιότερη λοιπόν κουβέντα μας, μου είχες επισημάνει το εξής. Μου άρεσε και θα στο διαβάσω όπως μου το έχεις πει. Ναι. Φανατιζόμαστε πολεμώντας με οργή ψεύτικους εχθρούς στις παιδιάδες, ενώ θα έπρεπε όλοι μαζί να σκαρφαλώσουμε στο βουνό και να ξεντεριάσουμε αυτούς που κάθονται και απολαμβάνουν τη μάχη. Το θυμάμαι. Έχεις σχεδόν 2 χρόνια μετά να μου συμπληρώσεις κάτι. Όχι. Νομίζω να καλύπτει όλα αυτό. Εμένα μου άρεσε πολύ, γι' αυτό σας αναφέρω πάλι. Τώρα χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό από μόνο του. Από τη δική μου πλευρά είναι. Ναι. Αλλά οτιδήποτε σας βγει πάνω σε αυτό. Εγώ θα πω κάτι που θα μειώσει λίγο γενικά το ανθρώπινο είδος. Ναι. Νομίζω είναι στη φύση μας λίγο να είμαστε πρόβατα γενικότερα. Οπότε το φανατιζόμαστε, πάει και λίγο ότι μας αρέσει να ομαδοποιούμαστε χωρίς να έχουμε μια προσωπική άποψη για πράγματα. Οπότε είναι και λίγο εκ του ασφαλούς. Ναι. Δηλαδή πάμε κάπου που έχει μια ιδεολογία και ακολουθάμε το manual, καταλάβες. Σωστά, σωστά. By the book που λέει. By the book, πάμε by the book, οπότε ό,τι και να πούμε είναι σωστό, τουλάχιστον στο Tiger Group που είμαστε, που ανήκουμε. Αυτό βολεύει πάρα πολύ αυτός που είναι πάνω στο βουναλάκι. Είναι πολύ συστημικό, ναι. Βολεύει πάρα πολύ γιατί δημιουργούνται έχθρες μεταξύ των ομάδων αυτών κάτω. Μάλλον αυτοί από μεταξύ τους και αυτοί που είναι από πάνω ούτε καν φαντάζονται αυτοί κάτω. Βεβαίως. Τι γίνεται εκεί πάνω. Δεν κοιτάνε κιόλας. Ναι, όχι, δεν κοιτάνε καν. Ερφίλη μου. Ωραία τα λέει. Ευχαριστώ. Εμένα με κάλυψε. Και εμένα. Ποιους άλλους πραγματικούς ή μυθικούς χαρακτήρες θα θέλατε να ζωντανέψει η βρωμογιαγιά και για ποιο λόγο? Δηλαδή, αν στο μέλλον θα θέλατε κάτι συγκεκριμένο, όπως είπαμε τώρα κάτι για τον Ed Gein, αν είναι κάποιος χαρακτήρας αληθινός, ο Φαταούλας μας. Ο Ed Gein να σου θυμίσω ότι ήταν επιρροή. Ήταν επιρροή. Δεν είναι καμία σχέση η ιστορία μας. Η μόνη σχέση που έχει με αυτό το χαρακτήρα είναι ότι υπήρχε μια πολύ στενή σχέση με τη μάνα του. Με τη μάνα του. Υπάρχει κάποιος αληθινός ή μυθικός χαρακτήρας που θα αποτελούσε έμπνευση ή θα μετενσαρκωνόταν στις ιστορίες της Ρωμογιαγιάς? Έχετε κάτι? Θα μπορούσε, απλά μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι. Κάτι. Αλλά στο μέλλον δεν αποκλείεται. Συνήθως το πρώτο μας κίνητρο είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα. Πηγάζει δεν είναι τυχαίο που η τελευταία παράσταση που κάναμε λέγεται Τέλειος Garden. Μπράβο. Που ήταν και μια περίοδος που ακόμα είναι βέβαια. Mm-hmm. Μεταναστευτική στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα βέβαια μπορεί να κάνουμε ανάλυση μια άλλη παράσταση, δεν έχει σημασία, αλλά. Αλλά αυτό πάντα πηγάζει στην ουσία
η θεματολογία από την επικαιρότητα μέσα από τον παραμυθένιο σκοτεινό τρόπο των Dirty Granite. Δεν είναι στόχος, δεν είναι επιτευγμένο, αλλά είναι ούτε κανόνας. Ναι. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Θα ήθελα το βαθύτερο νόημα του rejection, της απόρριψης. Λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη τουλάχιστον, η ανάγκη για αποδοχή, η δίψα για αποδοχή είναι το κίνητρο της ζωής για το ανθρώπινο είδος. Με αποτέλεσμα η απόρριψη να μπορέσει να οδηγήσει και κάποιον και στο φόνο. Σε κάτι ακραίο ακριβώς. Τι προσδοκείτε από τη δική σας οπτική γωνία ξεχωριστά, καθένας, να θυμάται ο κόσμος 50 χρόνια μετά από τους Dirty Granite Tales? Έτσι σαν, θα σας πω και πιο μακριά, και 100 χρόνια μετά και 200 χρόνια μετά. Εγώ θέλω να θυμάται εμένα, η αριφίλη θέλει να θυμάται την αριφίλη. Και αυτό μου κάνει. Και από τον δίδρομο γιαγιά, γιατί να θυμάται. Καταρχήν 200 χρόνια μετά θα είναι 50.
Θα είναι ωραίο να μας θυμούνται γενικά. Γενικά. Λοιπόν, σε μια ανασκαφή. Να βγουν αυτό. Τη δημιουργία του όλου πράγματος, την ιδιαιτερότητα, αυτό το πρωτοποριακό που έχουν οι Dirty Grind Deals. Σίγουρα μας αρέσει να μας θυμούνται. Το πρωτοποριακό, το καλό είναι ότι στέκει στο χρόνο. Να. Δεν ακολουθάμε μόδες. Γεγονός. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτό που είπα πριν, ότι θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον και στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Να συνέχισε. Αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί, να σου πω, πώς θα σκέφτεται ο κόσμος τότε. Επίσης, σε 50 χρόνια μπορεί να ζούμε ακόμη και να είμαστε οι αληθινές Dirty Granny. Εγώ δεν θα ζω σίγουρα. Είναι δεδομένο. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Θα ζούμε, εδώ θα είμαστε. Με τίλιο και τα λοιπά, εδώ θα είμαστε. Εύκολα. Και τώρα με τίλιο. Το προφητικό όνομα που γίνανε Dirty Granny όντως. Ακριβώς, πολύ ωραίο. Ως επίλογο στο εξής. Θα ήθελα το πιο εξαιρετικό μήνυμά σας σε ρόλο της πιο δυνατής ευχής σας για το 2019 και γενικότερα για το μέλλον. Απευθυνόμενοι στον κόσμο, που οπουδήποτε, έτσι, σαν ένα εξωγωμένο. Πολύ γενικό, όχι στον Έλληνα δηλαδή. Όπου θέλετε. Στον Έλληνα, στον κόσμο γενικότερα, όπου θέλετε. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Έλληνα. Όπου θέλεις. Θα ήθελα το 2019... οι Έλληνες να μην έχουν σκυμμένο το κεφάλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω το καλό, λόγω μετακόμισης στο Βερολίνο, μπορώ να έχω λίγο το τρίτο μάτι. Έχω δει τον Έλληνα να έχει σκύψει πάρα πολύ το κεφάλι και να δέχεται συνθήκες οι οποίες εντελώς απάνθρωπες, και ένα άλλο ελάττωμα που έχει ο Έλληνας είναι ότι σκέφτεται το παρόν και όχι το μέλλον. Ας πάψουμε να δεχόμαστε αυτή την εκμετάλλευση, δηλαδή καλό θα μας κάνει στο μέλλον. Και ας μην έχουμε πια αυτή τη δικαιολογία, έχω οικογένεια, έχω παιδιά και πώς θα τα θρέψω και όλα αυτά. Ας πεινάσουν και λίγο, δεν πειράζει. Ας κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά. Ας κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά. Και ας μην δεχόμαστε τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή κάτι μισθούς με κάτι υπερορίες που δεν πληρώνονται και όλα αυτά. Νομίζω ότι είπες πολύ μεστά να σταματήσει να σκύβει το κεφάλι. Ναι. Ρε φίλοι μου. Εγώ δεν θα περιοριστώ στον Έλληνα, γιατί γενικά νομίζω ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό της σαφώς. Κοινωνικής. Δεν ξέρω αν αυτό που μπορώ να ευχηθώ μπορεί να γίνει μέσα στο 19. Αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή αισθάνομαι ότι είμαστε σε μια πολύ μεταβατική περίοδο, συνολικά παγκοσμίως, δεν ξέρω, θα ήθελα όλη αυτή η αναταραχή και όλη αυτή αυτό που φαίνεται σαν πισωγύρισμα να υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, να είναι ότι παίρνουμε φόρα, αυτό που λένε πάω προς τα πίσω να πάρω φόρα για να πάμε μπροστά. Δυνατά μπροστά. Ναι, αυτό. Μ' αρέσανε πάρα πολύ και οι δύο απάντησεις σας. Γενικότερα όλοι σε απάντησαν. Αλλά είσαι πάρα πολύ. Είσαι σύμφωνος. Είμαι σύμφωνος. Δεν σχολιάζω κάτι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε. Αν υπομονούμε να σας ζούμε στο Ευρώ Μιχάλης Εγωγέννης, μπορείτε να μου αναφέρετε και τις ημερομηνίες. Ναι. 22-23 Φεβρουαρίου, Παρασκευή Σάββατο. Και το επόμενο Παρασκευή Σάββατο είναι 1η και 2η του Μάρτη. Τέλεια. Εγώ θα σας ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε εξαιρετικά, να δημιουργείτε έξοχα. Καλά. Και κάτι που λέμε και αγγλιστή, stay excellent στον εξαρχείωτη. Ευχαριστούμε πάλι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.